Είναι ένα αξιαγάπητο σκυλάκι, να το. Έξω από το παράθυρο και αρχίζει να καυγίζει κάθε φορά που ξεκινάω να φιλμάρω αυτό το βίντεο. Τι θα γίνει? Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και πριν από λίγο καιρό ανέβασα ένα βίντεο που σας είχα δείξει ένα-δύο cruelty free προϊόντα που δεν δοκιμάζονται σε ζώα δηλαδή. Και μου γράψατε στα σχόλια ότι θα σας ενδιέφερε να κάνω ένα βίντεο αποκλειστικά με cruelty free αλλά και vegan προϊόντα. Τις προάλλες λοιπόν που χάζευα στο ίντερνετ, ανακάλυψα ένα site το οποίο έχει πολλά cruelty free και vegan προϊόντα. Εγώ βασικά πινέλα ήθελα να αγοράσω, αλλά παρασύρθηκα, λέω ας κάνω μια έρευνα, να ψάξω τι προϊόντα χρειάζομαι για να κάνω για εσάς αυτό το βίντεο. Έχω λοιπόν αυτό το necessaire εδώ μπροστά μου, γεμάτο με cruelty free και vegan προϊόντα και θα σας τα παρουσιάσω αμέσως τώρα. Πριν ξεκινήσουμε όπως πάντα να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να είστε γραμμένες στο κανάλι μου, γι' αυτό πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe για να γραφτείτε σε αυτό. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και φυσικά αν σας αρέσει αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να πατήσετε το like πριν φύγετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πινέλα που ήθελα να αγοράσω. Βρήκα λοιπόν αυτή εδώ την εταιρεία, την BH Cosmetics και αυτό το καταπληκτικό Signature Rose Gold Set 13 τεμαχίων. Το μόνο πινέλο από αυτά που έχω δοκιμάσει ήδη είναι αυτό εδώ, το νούμερο 3. Είναι ένα επίπεδο πινέλο για να εφαρμόζεις το foundation. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Εφαρμόζει το foundation τέλεια και το δοκίμασα στο review που έκανα για τα προϊόντα της Rihanna Fenty Beauty. Αν δεν το έχετε δει, σας βάζω το link εδώ πάνω για να το δείτε, κάνοντας κλικ εδώ ή τέλος πάντων θα σας το βάλω και στην περιγραφή. Και θα σας δείξω λίγο αυτά τα πινέλα, γιατί έρχονται σε μια υπέροχη τύχη και σε ένα σακουλάκι, είναι προστατευμένα. Καλό θα είναι βέβαια τα πινέλα σας να τα πλένετε κάθε φορά πριν τα χρησιμοποιήσετε. Η θήκη είναι αυτή λοιπόν. Και φυσικά, αφού τα καθαρίσετε, να τα αφήνετε να στεγνώνουν οριζόντια. Sorry, κάνει χόρυβο αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα πινέλα. Είναι και πολύ όμορφα. Έχουν καλή επιφάνεια για να τα κρατάς, είναι πολύ συμπαγή και οι τρίχες δεν φεύγουν από εδώ και από εκεί. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να τα αποκτήσετε. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε όπως πάντα στην περιγραφή. Η BH Cosmetics, για να δω εδώ, ναι, είναι 100% cruelty free. Προχωρώ και πιάνω προϊόντα τυχαία μέσα από τη σακούλα και βγάζω αυτό εδώ το Beauty Blender. Είχα δοκιμάσει και άλλα σφουγγαράκια για να εφαρμόζω το foundation μου και μου άρεσαν μερικά πάρα πολύ, μέχρι που δοκίμασα αυτό. Δικαιολογείται η τιμή του απόλυτα, έχω να σας πω. Είναι πάρα πολύ μαλακό, εφαρμόζει το foundation τέλεια, είναι ωραία η αίσθηση αυτή του, που χτυπάει στην επιδερμίδα σου έτσι απαλά. Και αγόρασα αυτή εδώ τη διπλή συσκευασία γιατί την είχαν σε προσφορά και από κάτω έχει αυτό εδώ το σφουγγαράκι, το οποίο... Σφουγγαράκι είπα, αυτό εδώ το σαπουνάκι. Το οποίο χρησιμοποιείτε κάθε φορά για να καθαρίσετε το beauty blender σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση για να μην μαζεύει μικρόβια. Το beauty blender λοιπόν είναι 100% cruelty free και vegan. Προχωρώ και συνεχίζω με ένα προϊόν από τα Ofra Cosmetics. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει τίποτα από αυτά. Αποφάσισα να πάρω αυτό εδώ το blush bronzer. Είναι 100% cruelty free αλλά δεν είναι 100% vegan. Θα πρέπει να μπείτε στο site και να δείτε ποια ακριβώς προϊόντα είναι vegan, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει ολοκληρή λίστα. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας δείξω την απόχρωσή του, όπου το φοβήθηκα λίγο στην αρχή, λέω θα βγαίνει πολύ πορτοκαλί στο πρόσωπο, είναι και λίγο ειρηδίζων. Δεν μπορώ να πω ότι έχει glitter μέσα, έχει αυτή τη διαφάνεια, αυτή τη γυαλάδα την ωραία που δημιουργεί και μου αρέσει πάρα πολύ, το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου ως bronzer. Όλα αυτά τα προϊόντα που σας δείχνω σήμερα δεν τα είχα δοκιμάσει ξανά στο πρόσωπό μου και συνεχίζω με ένα spray που είναι το Post Makeup Recovery Spray από την εταιρεία Skin. Το ψεκάζεις λέει στην επιδερμίδα σου αμέσως μόλις αφαιρείς το μακιγιάζ και αυτό έχει απαλά ελαφριά απολεπιστική ιδιότητα και βοηθάει να μην φράζουν οι πόροι αλλά και να αποφεύγουμε τα σπυράκια. Το έχω λατρέψει, νομίζω ότι κάτι κάνει για την επιδερμίδα μου. Πάντως είναι πολύ ωραία η αίσθηση και δεν σε τραβάει το πρόσωπό σου μόλις έχεις καθαρίσει το πρόσωπό σου και πριν βάλεις εντατική κρέμα. Συνεχίζουμε ακόμα ένα spray, είναι από τον Mario Badescu, facial spray with aloe, cucumber and green tea, δηλαδή έχει aloe, αγγούρι και πράσινο τσάι. Το συγκεκριμένο λέει ότι πρέπει να το ψεκάζετε στο πρόσωπό σας ή πριν από την εμβατική σας ή μέσα στη μέρα ή σαν τελικό βήμα όταν τελειώσετε το
foundation σας και όλο το μακιγιάζ σας. Είναι πολύ δροσιστικό, όντως. Εγώ δεν το βάζω, δεν το χρησιμοποιώ σαν setting spray, γιατί έχω άλλα setting sprays τα οποία είναι και πιο mattifying και κρατάνε πιο matte την επιδερμίδα μου, αλλά το χρησιμοποιώ πριν εφαρμόσω το μακιγιάζ μου το συγκεκριμένο. Να περάσουμε στο μακιγιάζ τώρα. Έχω ένα προϊόν από την εταιρεία CoverFX, λέγεται Shimmer Veil. Και λέει ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στα μάτια σου, αλλά και σε μια μεγαλύτερη περιοχή του προσώπου, αν θέλεις. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω σε μεγαλύτερη περιοχή του προσώπου, γιατί έχει αυτό αρκετό glitter μέσα. Είναι όμως τέλειο για την περιοχή στα μάτια, ειδικά εδώ στο κέντρο του βλεφάρου, για να δημιουργήσετε λίγο φως και να έχετε ένα διακριτικό glitter. Ακόμα και για πρωινές ώρες θα το έβαζα. Βλέπετε πως είναι, είναι φανταστικό, αλλά για highlighter ας πούμε δεν θα το βάζα. Νομίζω ότι αυτή η γυαλάδα είναι λίγο υπερβολική για μένα. Μου θυμίζει όμως ένα προϊόν της MAC και θα σας το δείξω δίπλα γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι το MAC Dazzle Shadow Liquid, στην ίδια μορφή, με το πινελάκι του. Και έχει και αυτό αρκετό glitter και έχει σχεδόν και την ίδια απόχρωση. Το απλώνεται με τον ίδιο τρόπο στα μάτια. Όχι, είναι πιο χρυσό αυτό. Να, και πιο ροζ το CoverFX. Οκ, τι βρήκαμε τη διαφορά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα cruelty free προϊόντα, γιατί η CoverFX είναι 100% cruelty free και vegan. Αυτό λοιπόν έχει πολύ ωραία αίσθηση. Σας το προτείνω επίσης ανεπιφύλακτα. Το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Έχω ένα προϊόν για τα χείλη. Ένα liquid lipstick. Είναι από την εταιρεία Gerard Cosmetics. Λέγεται Supreme Lip Cream και το αγόρασα σε αυτή εδώ την πολύ ωραία ζωντανή ζωηρή απόχρωση, γιατί αρνούμε να δεχτώ ότι το καλοκαίρι έφυγε, η οποία λέγεται Blooming Hibiscus. Λοιπόν, θα σας το δείξω ακριβώς στο χέρι μου, εδώ, μάλλον θα είναι καλύτερα να σας το δείξω. Τι ωραίο ζωηρό κοραλί χρώμα είναι, το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το φοράμε οποιαδήποτε εποχή και θα πηγαίνει με όλες τις επιδερμίδες. Επίσης, μυρίζει φράουλα. Αυτή ακριβώς η μυρωδιά είναι της όριμης φράουλας. Είναι φανταστικό. Και έχει και πολύ ωραία αίσθηση στα χείλη. Περνάω σε ακόμα ένα προϊόν για μακιγιάζ, το οποίο είναι αυτό εδώ το μολύβι. Αποφάσισα να το δοκιμάσω γιατί γενικώς μου αρέσουν τα πολύ λεπτά μολύβια και μου αρέσουν αυτά που είναι μηχανικά και επίσης που έχουν και βορτσάκι από την άλλη πλευρά. Αυτό λοιπόν είναι από την εταιρεία LA Girl. Δεν είναι 100% vegan, είναι όμως cruelty free. Και δείτε πόσο λεπτό είναι το μολυβάκι. Είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι στην απόχρωση, ποια απόχρωση, medium brown και λέγεται Shady Slim. Μου θυμίζει τον Eminem. My name is Slim Shady. Επίσης το έχω ευχαριστηθεί. Έχει, πόσο έχει, αμάν αυτά τα όσο. Έχει 0,08 γραμμάρια μέσα και είναι πανθυνό. Πάμε στο πρώτο τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω για σήμερα. Είναι από την εταιρεία Saint-Tropez, λέγεται Gradual Tan Tinted και είναι αυτό εδώ. Το πήρα να το δοκιμάσω, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, να πω την αλήθεια. Γράφει Instant Healthy Glow, τι θέλουμε αυτή τη λάμψη. Γράφει ότι είναι ένα καθημερινό ενυδατικό προϊόν και primer και έχει χρώμα το οποίο σας κάνει να φαίνεστε λίγο πιο μαυρισμένοι κάθε μέρα, που σημαίνει ότι πρέπει να πλύνετε και τα χέρια σας κατευθείαν μετά την εφαρμογή. Το άνοιξε, ξεράγει. Λοιπόν, θα βάλω λίγο στο χέρι μου έτσι απλά για να σας δείξω την απόχρωση και να δούμε εάν όντως έχει... έχει πολύ ωραία μπρουνζέ λάμψη. Μ' αρέσει αυτό. Θα το χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε. Και θα σας πω εντυπώσεις, θα σας γράψω μάλλον στην περιγραφή σε λίγες μέρες. Τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω, γιατί πρέπει να πλύνω και τα χέρια μου, είναι αυτή εδώ η μάσκα. Είναι μια sheet mask, είναι vegan, cruelty free και anti-pollution, κατά της ρύπανσης δηλαδή. Είναι από την εταιρεία BioBell, δεν έχει parabens, δεν έχει γλουτένι, δεν έχει τίποτα γενετικά μεταλλαγμένο, δηλαδή πιο καθαρή δεν γίνεται και μου άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία. Πάρα πολύ αυτή η τούρτα που έχει πάνω. Έχει, λέει, καθαρίζει, τονώνει και ενεδατώνει την επιδερμίδα και έχει berry complex, πράσινο τσάι μάτσα και οξύ από μήλο. Ανυπομονώ και αυτή να το δοκιμάσω και πάλι θα σας γράψω εντυπώσεις στην περιγραφή. Αυτά ήταν λοιπόν νομίζω όλα τα προϊόντα που είχα να σας δείξω σήμερα. Πριν φύγω να σας πω ότι το κραγιόν που φοράω στα χείλη μου, όπως επίσης και το μολύβι, είναι και αυτό cruelty free. Είναι από την εταιρεία NYX, είναι η νέα του σειρά Lip Suede, είναι matte το συγκεκριμένο κραγιόν, είναι αυτό και είναι στην απόχρωση Brunch Me. Θα το κάνω swatch και στο χέρι μου για να το δείτε, αν και το βλέπετε και στα χείλη μου. Είναι αυτό εδώ.
Το ρούς που φοράω σήμερα στα μάγουλά μου είναι πολύ διακριτικό, πολύ γλυκό και είναι από αυτήν εδώ την παλέτα της Ζωίβα, που η εταιρεία είναι 100% cruelty free, αλλά όχι 100% vegan, και πάλι σας λέω μπείτε στο site για να δείτε ακριβώς τα προϊόντα που είναι vegan. Λέγεται Coral Spectrum και την αγόρασα βασικά γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση αυτές οι αποχρώσεις. Καλά, το packaging δεν λέει τίποτα. Είναι χάρτινο, είναι πολύ ελαφρύ όμως και μ' αρέσει γιατί μπορώ να το παίρνω μαζί μου στις διακοπές. Δεν έχει καθρέφτη, έχει όμως αυτά τα πολύ ζωηρά ρούζ. Αυτό που φοράω είναι αυτό εδώ, το νούμερο 30. Ούτε ονόματα δεν έχουν, έχουν όμως νούμερα. Θα σας τα δείξω όλα στο χέρι μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό εδώ, το οποίο είναι το νούμερο 30 που φοράω. Είναι καταπληκτικό, έχει μία πολύ διακριτική γυαλάδα, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι matte. Αυτό εδώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει πολύ, έχω την εντύπωση ότι θα ταιριάζει περισσότερο σε πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Νομίζω ότι στη δική μου λίγο χάνεται, λίγο δεν φαίνεται. Είναι το 40, πάμε στο 10 που είναι αυτό εδώ, είναι πολύ πολύ έντονο, έχει φανταστικό pigment όπως βλέπετε. Και πάμε και σε αυτό που είναι το πιο κοραλί από όλα, νομίζω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου, αυτό και το πρώτο είναι τα αγαπημένα μου, είναι το νούμερο 20 λοιπόν και έχει ένα πιο ροζ υποτόνο, ενώ αυτό έχει ένα πιο κοραλί. Η εταιρεία αυτή λοιπόν ιδρύθηκε από την Ζωή, δεν θυμάμαι το επίθετό της τώρα, το ξέχασα, αλλά διάβαζα λίγο για την ιστορία της εταιρείας, η οποία είναι Ελληνίδα, μέχρι τα 10 της λέει μεγάλωσε στην Ελλάδα, μετακόμισε με τους γονείς της στη Γερμανία και κάποια στιγμή διαπίστωσε την έλλειψη στο εμπόριο για ποιοτικά πινέλα, τα οποία όμως να είναι και προσιτά στην τιμή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε φτιάχνοντας πινέλα η συγκεκριμένη εταιρεία, η Ζωίδα, και τώρα φτιάχνει και ρούς και διάφορα άλλα προϊόντα μακιγιάζ και νομίζω ότι αξίζει πολύ να την τσεκάρετε. Αυτά ήταν λοιπόν όλα τα προϊόντα που ήθελα να σας δείξω. Στην πλειοψηφία τους είναι και vegan, είναι όλα όμως 100% cruelty free, που σημαίνει ότι δεν δοκιμάζονται σε ζώα, και χαίρομαι που μείνατε εδώ μέχρι το τέλος του βίντεο και τα προκολουθήσατε όλα, γιατί καμιά φορά είναι καλό να το ψάχνεις. Αυτά τα προϊόντα είναι και καλά ποιοτικά και δεν έχουν και εξωφρενικές τιμές, οπότε αξίζουν να τους δώσετε μια ευκαιρία. Φιλιά πάρα πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, όπως πάντα μην ξεχάσετε φεύγοντας να κάνετε like, τσεκάρετε και τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι μου σε περίπτωση που σας έχει ξεφύγει κάποιο, περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί εγγραφή για να μπείτε εδώ στη μεγάλη αυτή παρέα που κοντεύουμε τις 3.000 και στις 3.000 είχα υποσχεθεί ένα giveaway μεγάλο στις 2, αλλά δεν είχα αρκετά προϊόντα. Όταν γίνουμε λοιπόν 3.000 εδώ στο κανάλι θα κάνω ένα πολύ μεγάλο giveaway για σας. Φιλιά πάρα πολλά, θα σας δω στο επόμενο. Bye bye.